Για άμεση προσπάθεια υποβάθμισης των πτυχίων τους και στελέχωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με φτηνό εργατικό δυναμικό, κάνουν λόγο οι φοιτητές ιατρικής με φόντο το αποκαλούμενο Foundation Year, που αυξάνει τα 6 χρόνια φοίτησης επί της ουσίας στα 7 πριν ξεκινήσουν το αγροτικό ή την ειδικότητά τους. Απλά προστίθεται από το πουθενά, που δεν καλύπτει καμία ανάγκη. Ενώ ανάγκη πραγματική, ανάγκη της κοινωνίας. Έχουμε 2 χρόνια πανδημία, δεν έχει ληφθεί κανένα πραγματικό μέτρο ουσιαστικής ενίσχυσης του ΕΣΥ, δεν έχει προσληφθεί προσωπικό έτσι όπως ας πούμε το ζητάνε και τα σωματεία και οι εργαζόμενοι μέσα στα νοσοκομεία. Βάζοντας τον όρο της πρακτικής, σκεφτόμαστε ότι αυτή τη στιγμή θέλουν να μας αξιοποιήσουν με τον κατώτερο αυτή τη στιγμή μισθό της πρακτικής, δηλαδή με 300 ευρώ το μήνα, 400. Πανελλαδική ήταν σήμερα η κινητοποίηση των φοιτητών ιατρικής που ζητούν άμεσα την απόσυρση μιας τέτοιας πρόθεσης από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία, όπως τόνισαν, σε καμία περίπτωση δεν ευθυγραμμίζεται με την όποια προσπάθεια να πείσει πως επιθυμεί οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού θα επιστρέψουν στη χώρα μας, αφού επί της ουσίας δημιουργεί νέες στρατιές αποφύτων, όπως είπαν, που θα ψάξουν το επόμενο διάστημα στο εξωτερικό αποκατάσταση. Σίγουρα δεν έχει καμία πρόθεση να επιστρέψουν πίσω φοιτητές που αναγκάστηκαν να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αλλά αντίθετα διώχνει ακόμα και αυτούς που σπούδασαν εδώ πέρα. Επειδή δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολη συνθήκες και περαιτέρω φίλτρα και μας εξαναγκάζει σε συνεχείς αναμονές, και αυτή η κατάσταση σίγουρα δεν δείχνει μια κατεύθυνση επιστροφής των αποφύτων και καλύτερες συνθήκες σπουδών. Οι φοιτητές ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης πραγματοποίησαν κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ζητώντας την απόσυρση μιας τέτοιας πρόβλεψης, στην οποία αντιδρούν, υποστηρίζοντας τους φοιτητές, τόσο ο κοσμήτορας της ιατρικής σχολής, όσο και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι μια παρέμβαση καθαρή στο τι πτυχία δίνουμε. Είναι καθαρή παρέμβαση και δεν καταλαβαίνω ποιους σκοπούς εξυπηρετεί. Εγώ δεν μπορώ να μαντέψω τι σκοπούς εξυπηρετεί.